130 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα, 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη που κάνουν ρήψη επιβραδυντικού υλικού, υδροφόρες και μηχανήματα έργου επιχειρούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στην περιοχή Αγρίλων του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή εντάσσεως 8 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Προσπαθούν οι πυροσβέστες, όλοι προσπαθούν και είμαστε όλοι από τα γύρω χωριά γιατί έτσι γίνεται εδώ πέρα, βοηθάει ένας τον άλλο. Γιατί δυστυχώς με τον αέρα δεν μπορούμε να την, πώς να το πω, να την περιορίσουμε. Με τίποτα δεν περιορίζεται. Φοβόμαι να περάσω παρά με κουρτίζει φωτιά με κάποιον. Στη μία το μεσημέρι είχε ειδοποίηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μέσω μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών Αγριλέ και Λιβάδας, καλώντας τους να εκενώσουν τα σπίτια τους. Η σχετική οδηγία ανέφερε ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το χωριό Ροδοβάνη. Το σπίτι μας είναι πιο ψηλά και δεν μπορούμε να ανέβουμε στο σπίτι. Δεν μας αφήνουν οι πυροσβεστικές παντού. Ευτυχώς. Η φωτιά ξεκίνησε χαμηλά από τον Αγριλέ, διέσχισε το περιφερειακό δρόμο από το, ο οποίος πηγαίνει από τον Ομαλό προς τη Σούγια, πέρασε στην πάνω μεριά, πήγε στο χωριό τη Λιβάδα που το βλέπουμε εδώ πέρα. Καταρχήν μπήκε σχεδόν σε όλες τις αυλές των σπιτιών του Αγριλέ, τα οποία ευτυχώς δεν προξένησε ζημιές μέσα στα σπίτια. Συνέχισε, ανηφόρησε προς τα πάνω, έφτασε στο χωριό Λιβάδα, όπου το έκαψε όλο το χωριό περιμετρικά. Η φωτιά και η αγροτοδασική έκταση. Πολλά λιώθηκαν, καήκανε. Προσπαθούμε εμείς με μικροαιστείες, ναι, να βοηθήσουμε λίγο το έργο. Εγκαινωθήκαν οικισμοί προληπτικά για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Από εκεί πέρα δεν έχουμε επισυχάσει. Οι δυνάμεις παραμένουν και επιχειρούν. Έχουμε αναζωπηρώσεις και θα συνεχίσουμε μέχρι να σβήσουμε τελείως τη φωτιά. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων.